Νέα στοιχεία δείχνουν ότι τα 5 μεγαλύτερα φεγγάρια του πλανήτη Ουρανού μπορεί να έχουν ωκεανούς που θα μπορούσαν ενδεχομένως να υποστηρίξουν ζωή. Οι περισσότερες γνώσεις μας για τον ουρανό και τα φεγγάρια του προέρχονται από την αποστολή Voyager 2 της NASA, που βρέθηκε σε εκείνα τα μέρη του διαστήματος, σχεδόν 40 χρόνια πριν. Αλλά μία νέα ανάλυση δείχνει ότι η επίσκεψη του Voyager συνέπεσε με μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα, η οποία παραπλάνησε τους επιστήμονες. Ο ουρανός είναι ένας όμορφος παγωμένος κόσμος και βρίσκεται στις εξωτερικές περιοχές του ηλιακού μας συστήματος. Η πρώτη φορά που είδαμε από κοντά τον πλανήτη ήταν το 1986, όταν το Voyager 2 πέρασε από πάνω του και έστειλε εντυπωσιακές εικόνες, τόσο του ουρανού όσο και των 5 μεγάλων φεγγαριών του. Ωστόσο, οι μετρήσεις από τα όργανα του διαστημικού σκάφους έδειξαν τότε ότι οι πλανήτες και τα φεγγάρια ήταν ανενεργά, σε αντίθεση με τα άλλα φεγγάρια στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα. Επίσης, το προστατευτικό μαγνητικό πεδίο του ουρανού ήταν παράξενα παραμορφωμένο. Το μαγνητικό πεδίο ενός πλανήτη παγιδεύει τυχόν αέρια και άλλο υλικό που προέρχεται από τον πλανήτη και τα φεγγάρια του. Αυτά μπορεί να προέρχονται από ωκεανούς ή γεωλογική δραστηριότητα. Το Voyager 2 δεν βρήκε τίποτα, υποδηλώνοντας ότι ο ουρανός και τα 5 μεγαλύτερα φεγγάρια του ήταν στήρα και ανενεργά. Όμως μια νέα ανάλυση έδειξε ότι τη στιγμή που το Voyager 2 πέταξε δίπλα από τον ουρανό, είχε προκληθεί ένας ισχυρός ηλιακός άνεμος που θα μπορούσε να είχε παρασύρει το υλικό και να είχε παραμορφώσει προσωρινά το μαγνητικό πεδίο. Φαίνεται ότι εδώ και 40 χρόνια είχαμε μια λανθασμένη άποψη για το πώς είναι κανονικά ο ουρανός και τα 5 μεγαλύτερα φεγγάρια του. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν φεγγάρια με τις απαραίτητες συνθήκες για τη ζωή, με ωκεανούς κάτω από την επιφάνειά τους. Επιστήμονες της NASA αλλά και ανεξάρτητοι ερευνητές έχουν ενθουσιαστεί με τα νέα ευρήματα και με το γεγονός ότι τα παλιά δεδομένα μπορούν να οδηγήσουν σε νέες ανακαλύψεις και να βοηθήσουν στο σχεδιασμό νέων αποστολών εξερεύνησης του διαστήματος. Έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια από την τελευταία φορά που το Voyager 2 πέταξε δίπλα από τον ουρανό και τα φεγγάρια του. Η NASA σχεδιάζει μια νέα αποστολή, το Uranus Orbiter and Probe, για να επιστρέψει για μια πιο προσεκτική ματιά σε 10 χρόνια. Το διαστημόπλιο αναμένεται να φτάσει μέχρι το 2045 και οι επιστήμονες ελπίζουν να ανακαλύψουν εάν αυτά τα μακρινά παγωμένα φεγγάρια μπορούν όντως να υποστηρίξουν ζωή.